Γίνεται υπό την αιγίδα του Δήμου Του Δήμου Θεσσαλονίκης. Μάλιστα. Και από αυτή την άποψη έχουμε ξανακάνει στη Θεσσαλονίκη, αλλά από αυτή την άποψη αποτελεί γεγονός και θα εξηγήσω αμέσως γιατί. Οι νυφάλοι ΜΚΟ στην υγειά μας ασχολούνται με την ενημέρωση, επιμόρφωση και κατάρτιση γύρω από τον αλκοολισμό και τη συνεξάρτηση. Συνεξάρτηση είναι η κατάσταση και οι ψυχολογικές τάσεις που περνάει ο συγγενής ή το άμεσο περιβάλλον ενός αλκοολικού, ενώ εκείνο που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, παρακαλώ και τους τηλεθεατές σας να προσέξουν, είναι ότι ο αλκοολισμός δεν είναι μια κακιά συνήθεια, δεν είναι ένα ελάττωμα, παρά είναι πρωί-πρωί θα λέμε τέτοια, η τρίτη θανατηφόρος ασθένεια στον κόσμο. Στην Ελλάδα ποια είναι τα στοιχεία? Τα στοιχεία στην Ελλάδα είναι ότι δεν υπάρχουν στοιχεία. Τι είναι, κακό γιατί... και αυτό να μην υπάρχουν λοιπόν, στοιχεία. Εμείς τώρα ξεκινήσαμε, μάλιστα με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και υπό τη χορηγία της Αθηναϊκής Ειδοποιίας, φτιάξαμε την πρώτη στην Ελλάδα έρευνα που προσπαθούμε να μάθουμε αν ξέρει ο Έλληνας καταναλωτής τι καταπίνει, να το πω έτσι χοντρά. Τι πίνουμε δηλαδή όταν βγαίνουμε? Μάλιστα, τι σημαίνει αυτό που πίνουμε, πώς πίνουμε? Μισόντο, κυρία Ξανθογιώργου, συνδέεται το τι πίνουμε με το πόσο πίνουμε? Όχι, όχι. Ναι, για να το καταλάβω. Εννοούσα το τι καταπίνει, δηλαδή αν έχουμε συνείδηση του 5 ποτήρια είναι εντάξει, άμα βγαίνω κάθε Παρασκευή και κάθε Σάββατο, 5 την Παρασκευή και 5 το Σάββατο. Να το μάθουμε αυτό, να δούμε τι νομίζει ο Έλληνας πολίτης. Α, κάνετε κάποιες δημοσκοπήσεις επομένως? Ναι, μόνο πως η έρευνα είναι επιστημονική. Ναι. Έτσι, αυτή είναι η πρώτη που γίνεται στην Ελλάδα. Και βέβαια σκοπός μας είναι και στόχος μας να συνεχίσουμε από εκεί και πέρα για να προχωρήσουμε και στον αλκοολισμό και επίσης στην κατανάλωση αλκοόλ και αλκοολισμό στους νέους που δυστυχώς τα πράγματα είναι τραγικά. Λοιπόν, ναι. Ναι, με συγχωρείτε. Έτσι λοιπόν οι νυφάλοι μετράνε 6 χρόνια ζωής. Ναι. Ξεκινήσαν από ευαισθητοποιημένους πολίτες. Κάποιοι από αυτούς, όπως εγώ ας πούμε, είμαι αλκοολική σε ανάρρωση. Την Κυριακή, αν τα καταφέρω και δεν έχω πιει μέχρι την Κυριακή, θα κλείσω 25 χρόνια άπιωτη. 25 χρόνια? Ναι. Σε ανάρρωση δεν το λέτε αυτό. Εγώ θα έλεγα ότι είστε, έχετε θεραπευτεί, αποθεραπευτεί πλήρως. Είδατε λοιπόν, αυτό που λέμε στους νυφαλίους είναι ότι δυστυχώς στην Ελλάδα οι μύθοι και οι πλάνες, όχι ότι και παγκόσμια δεν γίνεται αυτό, αλλά εδώ πάρα γίνεται. Μα μετά από 25 χρόνια, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, να λέτε αν τα καταφέρω μέχρι την Κυριακή, μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Παρακαλώ να με διακόψετε για να το ξεκαθαρίσουμε. Είναι μία από τις μεγαλύτερες πλάνες. Εγώ θα σας το θέσω πάρα πολύ απλά. Εάν είμαι πρώην αλκοολική, κυρία Τσιλιγκερίδου, ναι. Γιατί δεν πίνω? Γιατί επειδή είστε επιρρεπείς και μπορείτε να ξανακυλήσετε, λέω εγώ. Ακριβώς. Άρα λογίζομαι αλκοολική για κάθε μέρα. Μπορεί λόγω αυτής της προσπάθειας που έχω κάνει για τόσες χιλιάδες μέρες να έχω αποκτήσει μια καλή απόσταση ασφαλείας από το να πιω. Αλλά εμένα εκείνο που με καθιστά αλκοολική είναι το γεγονός. Εγώ για χρόνια, 7,5 χρόνια, πάλευα να πιω λιγότερο. Αυτός είναι ο καημός κάθε αλκοολικού. Δηλαδή δεν είμαστε τα ζώα που νομίζετε ότι αφινόμαστε να πίνουμε μέχρι να πέσουμε ξεροί και δεν υπολογίζουμε κανέναν. Είμαστε άνθρωποι που έχουμε πολλές τύψεις για την πόση μας και προσπαθούμε συνεχώς να την ελέγξουμε. Μία λέξη σας δίνω και μετά πάρτε τον κύριο Φωτόπουλο. Το πολύ σημαντικό να ξεκαθαρίζουμε πρώτα απ' όλα σε εσάς που κάνετε αυτό το λειτουργήμα, γιατί το θέμα του αλκοολισμού, όπως και πολλά άλλα, αλλά κυρίως του αλκοολισμού, γιατί για τις άλλες ουσιοεξαρτήσεις έχουμε κάποια γνώση, είναι ευαισθητοποιημένη η κοινωνία για τον αλκοολισμό, όχι για το αλκοόλ. Ναι. Έτσι, εμείς δεν είμαστε κατά του αλκοόλ, δεν λέμε μην πίνει ο κόσμος. Λέμε, εμάς μας νοιάζει αν φτάσει στην ασθένεια να ξέρει ότι μπορεί και πρέπει να ζητήσει βοήθεια, διότι αναστρέφεται. Θα ήθελα να μας πείτε, αφού δώσουμε πρώτα το λόγο στον κύριο Φωτόπουλο, και πώς μπορούμε να καταλάβουμε αν κάποιος, δεν ξέρω αν μπορούμε να το καταλάβουμε μόνοι μας, για το περιβάλλον μας περισσότερο, φτάνει στην ασθένεια. Θα ήθελα να μας το πείτε, να μας το απαντήσετε σε λίγο. Κύριε Φωτόπουλε, εσείς ως εθελοντής, τι ακριβώς κάνετε
Φαντάζομαι περιστρέφεται η δράση σας κυρίως γύρω από την ενημέρωση. Σαφώς. Yeah. Η ενημέρωση ήταν αυτό που πίστευα. Πώς γίνεται η ενημέρωση και πού? Η ενημέρωση γίνεται μέσω των υφάλειων. Yeah. Το θέμα είναι ότι μέχρι τώρα δεν υπήρχε κανένας φορέας ο οποίος να μπορεί να ενημερώσει για τους θεραπευτικούς φορείς που υπάρχουν. Δηλαδή υπάρχουν χώροι, μπορεί κάποιος να πάει να απεξαρτηθεί από το αλκοόλ, αλλά κανείς δεν μπορούσε να βρει αυτούς όλους τους χώρους μαζεμένους κάπου. Κανείς δεν μπορούσε να έχει ενημέρωση για όλους αυτούς τους χώρους. Και στον κάθε χώρο, βέβαια, όταν μπορεί κάποιος να τον επισκεφτεί και έχει πρόβλημα, νομίζει ότι είναι ο καλύτερος χώρος. Mm-hmm. Το θέμα έπρεπε να υπάρχει λοιπόν κάποιος φορέας ο οποίος να μπορεί να κατευθύνει όλους αυτούς που έχουν πρόβλημα σε κάποιον χώρο ανάλογα με τις ανάγκες του, ανάλογα με τα οικονομικά του, ανάλογα με το χρόνο που διαθέτει, ανάλογα με το πρόβλημα του και το μέγεθος του προβλήματός του, ώστε να μπορεί να πάει στον τάδε θεραπευτικό φορέα να μπορέσει εκεί να κάνει την αποτοξίνωση. Αυτό λοιπόν μ' άρεσε εμένα στον υφάλειο, ότι ενημερώνουν, ότι φέρνουν γιατρούς οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι και ειδικευμένοι στις εξαρτήσεις. Άρα, μια ανωτελεία γίνεται και ενημέρωση προληπτικά. Ακριβώς. Για να μην φτάσουμε στο πρόβλημα. Και αν υπάρχει κάποιος ο οποίος έχει ήδη αναπτύξει το πρόβλημα, είναι αλκοολικός, πώς μπορεί μετά με τον καλύτερο τρόπο να το απαντήσει, να το αντιμετωπίσει. Επικοινωνώντας μαζί μας, κοιτάνε οι νυφάλοι να το στρέψουν σε κάποια θεραπευτική ομάδα, όπως σας είπα προηγουμένως, ανάλογα με τις ανάγκες του. Δηλαδή με το πόσο βαριά είναι η κατάστασή του, τα οικονομικά του, το χρόνο του, όπως σας είπα. Και τελικά την ιδιοσυγκρασία του. Γιατί υπάρχουν ομάδες οι οποίες είναι κλειστές και δεν μπορεί να βγει καθόλου, ας πούμε. Τα οικονομικά του πρέπει να πληρώσει κάποιος. Σε ορισμένες ομάδες πρέπει να πληρώσει. Υπάρχουν ορισμένες ομάδες οι οποίες είναι δωρεάν. Δηλαδή, δεν θα αναφερθώ γιατί θα κάνω διαφήμιση. Όχι, δεν θέλω να αναφερθείτε. Απλώς δεν είναι μια ασθένεια η οποία θεραπεύεται μόνο για τους πλούσιους. Όχι, όχι. Υπάρχουν ομάδες οι οποίες κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά, πιστέψτε με, και είναι εντελώς δωρεάν. Απλώς πρέπει να κατευθυνθεί ο καθένας ανάλογα με το πώς νιώθει. Μπορεί ας πούμε, να πάει σε κάποιο κλειστό για να το βολεύει καλύτερα. Κλειστό λέγοντας, εννοούμε ότι υπάρχουν τμήματα τα οποία δεν βγαίνεις καθόλου για κάποιους μήνες. Ναι. Όπου υπάρχει υποχρεωτική αποχή. Υπάρχουν τμήματα τα οποία μπορείς και πας κάποιες ώρες την ημέρα και δεν έχεις υποχρεωτική αποχή, δεν έχεις τίποτα, είναι δικιά σου επιλογή. Αυτό είναι καθαρά επιλογή του καθενός και δικαίωμα του καθενός ασθενή, γιατί ο ασθενής είναι ο αλκοολικός. Επιτρέψτε μου εδώ να πω εμβόλυμα. Υπάρχουν κάποιες κρατικές μονάδες οι οποίες είναι αξιόλογες και εδώ στη Θεσσαλονίκη έχετε δύο από αυτές. Η μία είναι στο ψυχιατρικό νοσοκομείο, έτσι δεν είναι? Ναι, το είμαι δεξής. Το Μέθεξης. Το Μέθεξης. Και εκεί είναι ο κύριος Γιακογιάννης. Ναι, ναι. Και ο κύριος Γρηγορίου. Και ο κύριος Γρηγορίου. Και οι δύο είναι εκεί. Αν θυμάμαι καλά. Τώρα αυτά είναι ελάχιστα για να απαντήσουν στη μακριά λίστα των αλκοολικών, διότι παρότι δεν αγαπώ τα στοιχεία, θα πω κάτι που θα σοκάρει πάλι πρωί-πρωί. Ξέρετε, για τις άλλες ουσιοεξαρτήσεις πάσχει ο ένας στους 280 πολίτες. Αυτές βέβαια είναι διεθνείς στατιστικές ή μάλλον καλύτερα ευρωπαϊκές. Για πέστε μου πόσοι αλκοολικοί είναι στους 100. 7. Είναι πολύ μεγάλο. 7%. Άρα η ενημέρωση που πρέπει να κάνουμε και η ευαισθητοποίηση είναι τέτοια. Είμαστε μια χούφτα κόσμος, 10 εκατομμύρια άνθρωποι είμαστε. Εμείς υπολογίζουμε το, με ένα καλό πλάνο και με τη βοήθεια του Υπουργείου και άλλων φορέων, γι' αυτό χαιρετίζουμε ιδιαίτερα αυτή τη φορά που είμαστε στη Θεσσαλονίκη το Δήμο, είναι να επιτείνουμε την ευαισθητοποίηση ούτως ώστε, προσέξτε, και οι ειδικοί να ειδικευτούν. Δεν σημαίνει ότι ένας ψυχίατρος αυτόματα ξέρει πώς να αντιμετωπίσει την εξάρτηση ή την απεξάρτηση. Και μπορεί να μην είναι καν ψυχίατρος αυτός που χρειάζεται. Μπορεί να δούμε ότι είναι άλλες ειδικότητες αυτές που χρειάζονται. Λοιπόν, μάλιστα, τούτο είναι που φέρνουν στην επιφάνεια οι νυφάλοι, καθώς και την γραμμή 24 ώρες βοήθειας. Θα μου επιτρέψετε να την πω στον αέρα? Φυσικά, ασφαλώς. 210 68 52 6 60. Μάλιστα. 24 ώρες 24 ώρες, στο 210 68 52 6 60. Μάλιστα. Οι ειδικευμένοι θελοντές θα ακούσουν τον άλλον προσεκτικά. Βεβαίως να τονίσουμε ότι εκείνος που παίρνει κατά κόρον είναι ο συγγενής. Στα 100 τηλεφωνήματα που έχουμε εμείς, τα 90 είναι από συγγενείς. Αλλά κοιτάξτε, πώς πείθεται ο αλκοολικός ότι πρέπει επιτέλους να καταπολεμήσει το πρόβλημά του? Θέτετε το κυριότερο ζήτημα, διότι διαλέγω τις λέξεις που θα σας πω. Για τον αλκοολικό, το κύριο σύμπτωμα της ασθένειας, προσέξτε, το σύμπτωμα της ασθένειας είναι η έλλειψη παραδοχής ότι πάσχει από αυτή την ασθένεια.
Γι' αυτό μιλούμε πολύ για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση. Αν βομβαρδίσουμε δηλαδή να το καταλάβει και να το συνειδητοποιήσει. Ακριβώς. Αλλιώς δεν μπορεί να δεχθεί και οποιοδήποτε. Τι να ζητήσει, βοήθεια. Βοήθεια. Κύριε Φωτόπουλη, οι περισσότερες δράσεις γίνονται και σε σχολεία, να ενημερώσετε, ας πούμε, μαθητές. Προσπαθούμε με κάθε μέσο που έχουμε, είτε αυτό λέγεται τηλεόραση, είτε λέγεται έντυπος τύπος, είτε λέγεται αφίσες, είτε λέγεται κάποιο σεμινάριο, κάποιο που λέγεται το προφορτικό που κάνουμε τώρα, να ενημερώσουμε τον κόσμο όσο δυνατόν μπορούμε. Τώρα, βέβαια, στη Θεσσαλονίκη ακόμα είμαστε σχετικά καινούργοι, έχουμε κάποια χρόνια μόνο. Αλλά συνέχεια προχωρούμε. Φέτος ελπίζουμε με τη βοήθεια του κυρίου Δημάρχου να προχωρήσουμε ακόμη παραπάνω. Και ευχαριστούμε βέβαια και εγώ με τη σειρά μου για την προσπάθεια αυτή που μας βοηθάει. Ελπίζουμε να καταφέρουμε και σε σχολεία και οπουδήποτε. Γιατί δυστυχώς σήμερα οι νέοι ξεκινάνε όλο και νωρίτερα το αλκοόλ. Έχουν φτάσει σημείο 13χρονα παιδιά να έχουν ήδη στο ιστορικό τους μέθη. Αυτή είναι τεράστια ευθύνη των γονέων και των οικογενειών. Δυστυχώς δεν είναι μόνο των γονέων. Γιατί ο γονέας δεν μπορεί να ελέγξει πάντα το παιδί του. Δηλαδή το παιδί δεν μπορεί να πάει να παίξει με τους φίλους του κρυφτό να πει, ας πούμε, και να πάει να πιει μια μπύρα την οποία μπορεί πολύ εύκολα να προμηθευτεί από το περίπτερο. Και αυτά που γράφει βέβαια να σας πω ότι είναι απάτη που λέει άνω των 17 πρέπει να έχει πικί δαιμόνας, ας πούμε, γιατί μπορεί να πάρω εγώ 5 ανήλικα και να τα πάω σε ένα μπαρ και να τα κάνω τα παιδιά να μεθύσουν. Θα έπρεπε να απαγορεύεται η πώληση αλκοόλ και στους ανήλικους. Στους ανήλικους, όλους γενικώς. Ενώ όχι μόνο στα σημεία, σε μπαρ και τα λοιπά που απαγορεύεται και ούτως ή άλλως, ενώ και στα περίπτερα, ας πούμε. Παντού. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο σημείο, παρότι εμείς δεν είμαστε κυρίως υπέρ των μέτρων. Ναι. Εμείς είμαστε υπέρ της ενημέρωσης και παράλληλα κάποιων μέτρων. Αλλά δεν μπορεί να πουλάει στο περίπτερο ουίσκι. Στην Αθήνα γίνεται έτσι, δεν ξέρω αν γίνεται και εδώ. Ουίσκι δεν έχω δει σε περίπτερο, αλλά αριτσίδες υπάρχουν όμως. Ή αυτά τα πολύ επικίνδυνα πια, τα αλκοπόπς, τα έχετε δει, τα breezers. Αυτά. Που κάποιοι τα πίνουν και σαν αναψυκτικό. Ακριβώς, αλλά αυτά περιέχουν 0,8% αλκοόλ. Δηλαδή είναι σαν να πίνεις ένα μεγάλο μπουκάλι μπύρας. Θα μου πείτε γιατί σε νοιάζει τόσο αν θα πει ο μικρός αυτό το πράγμα. Επειδή ο αλκοολισμός είναι ασθένεια και η ασθένεια ορίζεται ότι εγώ πίνω επειδή υπάρχει και νευροβιολογική βλάβη στον εγκέφαλό μου κατά 60% και γενετική προδιάθεση επίσης κατά 60%, μας μένει ένα άλλο 40% που είναι ψυχολογικό, κοινωνικό, οικογενειακό κτλ. Εάν εγώ, πώς να σας πω, νιώσω καλύτερα, ναι, όσο πιο νέα το νιώσω αυτό το καλύτερα με το αλκοόλ, θα θελήσω να το χρησιμοποιήσω και πιο τακτικά, και αυτό είναι που θα με φέρει στον αλκοολισμό. Η αίσθηση του νιώθω καλύτερα. Θα μου πείτε όλοι κάτι νιώθουμε, αλλά αυτό που νιώθω εγώ είναι αλλιώτικο. Λοιπόν, έχουμε πέμπτο μορφωτικό κύκλο για τον αλκοολισμό και τη συνεξάρτηση, 21-22 Μαΐου και 28 και 29 Μαΐου στο νέο Δημαρχιακό Μέγαρο, έτσι. Η είσοδος είναι δωρεάν, να το πούμε και αυτό. Παίρνουν βεβαίως οι παρακολούθησεις όσοι παρακολουθήσουν. Μπορείτε να βρείτε τους νυφάλιους στο www.nyfali.gr και εγώ μόλις τώρα το βρήκα. Ή να επικοινωνήστε μαζί τους στο τηλέφωνο 210-68-52-680. Όπως βλέπουμε και στην γραμμή βοήθειας, έτσι και στην οθόνη μας. Σας ευχαριστούμε πολύ και τους δύο. Εμείς σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας και καλή δύναμη σε ό,τι κάνετε. Και σε εσάς. Πάμε στην διαφημιστικό διάλειμμα.